δεν ρωτάω και καθόλου. Τι έγινε, τι έπαθες? Εγώ τίποτα, άλλη θα πάθει άμα δεν τη μαζέψεις. Άντε, γιατί και εγώ δεν είμαι στα καλύτερά μου. Τι είναι, τι συμβαίνει, βρε κορίτσι μου? Α, δεν τα άμαθες. Τα έχω με το Μίλτο. Γιατί Δανάη λες? Όχι που δεν θα στα πρόφτενε. Εδώ κοντεύει να βγει έξω με τον Ντούκα. Καλά, εντάξει, μην τη δίνει σημασία. Όχι, να μην τη δίνω σημασία που βγαίνει έξω και με ξεφωνίζει όλη την πόλη. Μίλησε έτσι, παρακαλώ, πες της κάτι. Λες να μην τη στάπα. Να τη τα ξαναπεί, δεν ξέρω. Στην ανάγκη, δώσ' τη και χάμα ένα ηρεμιστικό. Μπας και σιώσει που την έχει πάρει στραβά τη βάρκα. Μωρέ, αυτό είναι το λιγότερο. Για σένα, Νικήτα μου, που δεν σε είπανε αντροχωρίστρα. Και να ήμουν να πάει στο διάολο. Αυτό θα ξεχαστεί όταν αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Ναι, και μέχρι τότε θα είμαι εγώ η πέτρα του σκανδάλου. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Άλλα είναι τα άσχημα. Αυτό δεν είναι τίποτα, σου λέω. Όταν όλα βγουν στο φως. Ναι, πειράζει που εγώ δεν θέλω να σπηλωθεί το ονοματάκι μου ούτε για μία ώρα. Καλά, θα προσπαθήσω να την ξαναπιάσω. Κάτω σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άντε, γιατί δεν μου φτάνουν οι δικές μου παραστήσεις. Πρέπει να έχω τώρα και τις Δανάες. Τι είδους παραστήσεις? Δεν το είπα. Έχουμε και δεύτερο γύρο. Δηλαδή? Ο Στράτος μπορεί να ήρθε, αλλά εγώ έχω κάβα παραστήσεις στον Άγγελο. Θυμάσαι, τον έβλεπα και τότε. Ναι. Και? Στέκεται απέναντί μου και με παρακολουθεί. Ναι. Μόνο κατοστάρι δεν τον έχω βάλει να τρέξει ακόμα, να έχουν ενδιαφέρον οι παραστήσεις μου. Μάλιστα. Ρεγκίνα, δεν... Τι δεν? Δεν μπορώ να σου πω πολλά, αλλά... Ένα ζουρλομανδία μου τον έχεις έτοιμο. Το μυαλό σου στέκει μια χαρά. Μισό. Γιατί μου τα αλλάζεις τώρα, πάνω που συνήθιζα την ιδέα, γιατί με μπερδεύεις? Πίστεψέ με. Είσαι μια χαρά. Είναι καινούργια μέθοδος αυτή? Πιστεύεις ότι είσαι μια χαρά και γίνεσαι μια χαρά? Ρεγκίνα, είσαι καλά. Και από πού το βγάζεις αυτό το συμπέρασμα, σε παρακαλώ, αν επιτρέπετε? Δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο. Αλλά τάχεις 400. Μωρίς, κάτι θέλεις να μου πεις τώρα? Καλά, άστο. Όσο για τη Δανάη, δώσεις λίγο χρόνο. Ναι, για να μην μείνει στην πόλη, μην περιοριστεί, να βγει έξω και στα χωριά. Σύντομα θα καταλάβει το λάθος της. Να το καταλάβει λίγο πιο γρήγορα, όμως, μην της ανοίξω κανένα κεφάλι. Μην έρθει σε σύγκρουση μαζί της. Δεν σε συμφέρει. Πώς το έπαθες τώρα? Αν θες μια φιλική συμβουλή, μην τα βάζεις μαζί της. Όσο για τη Δανάη, θα καταλάβει και θα έρθει από μόνη της να σου ζητήσει συγγνώμη. Ηρέμησες καθόλου? Όσο μπορεί να ηρεμήσει ένας άνθρωπος που η ζωή του γύρισε ανάποδα. Καταλαβαίνω πως νιώθεις, αλλά... Αλλά τι? Είμαι παράλογη? Υπερβολική? Τι? Δανάη, όλα αυτά τα χρόνια ήμουν στο πλευρό σου, σαν φίλο σου, και σε στήριζα. Άσε τους προλόγους, ρε Νικητά. Ούτε βοηθάνε, ούτε χρειάζονται. Μπες κατευθείαν στο θέμα. Για ποιον ήρθες να μιλήσουμε? Για την κυρία Καμπά. Η γυναίκα δεν έχει τίποτα με τον άντρα σου. Μάλιστα. Ωραία. Η αποστολή σου εξετελέστη. Μήνυμα ελήφθη. Ξέρω τι λέω, Δανάη. Βγάλε τη Ρεγκίνα έξω από όλη αυτή την ιστορία. Δεν έχει καμία σχέση. Μάλιστα. Κάτι άλλο? Δανάη, δεν είμαι εχθρό σου. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Τότε γιατί με αντιμετωπίζεις έτσι? Δεν σου έχω πει ψέματα ποτέ. Γιατί να το κάνω τώρα? Μισές αλήθειες όμως. Γίνεσαι άδικη μαζί μου. Μπορεί να σου έκρυψα κάποια πράγματα γιατί τα θεωρούσα σήμαντα. Ή να σε προστατέψω. Αλλά ποτέ δεν σου έχω πει ψέματα. Ποτέ. Το ξέρεις αυτό. Το ξέρω. Όπως ήξερα μέχρι σήμερα, ότι έχω μια στρωμένη ζωή, μια δεμένη οικογένεια και έναν επιτυχημένο γάμο. Το ήξερα. Και ξαφνικά, μέσα σε μερικές μέρες, καταλαβαίνω ότι όλα ήταν ψέμα. Δανάη. Πύργοι χτισμένοι στην άμμο. Ακόμα και δικοί μου άνθρωποι αποδείχθηκαν ξένοι. Ο ίδιος ο αδελφός μου να μου κρύβει μυστικά. Ο άντρας μου να με απατάει. Ακούσε με, Δανάη. Τι σημασία έχει, αν είναι με τη Ρεγκίνα ή κάποια άλλη? Σημασία έχει ότι συμβαίνει. Μήπως κάνω λάθος και σε αυτό? Δεν μιλάς. Δεν μπορώ να μιλήσω για κάτι που δεν ξέρω. Ωραία. Να σε ρωτήσω τότε για κάτι άλλο που μπορεί να το ξέρεις. Η φωτογραφία της μάνας του Στράτου Αντίπα. Αυτή που λες ότι σου μοιάζει? Δεν λέω. Μου μοιάζει. Τρομακτικά. Ναι, τι? Αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ, Νικητά. Τι? Τι συμβαίνει στη ζωή μου? Πόσα μυστικά κρύβονται? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, Δανάη. Δεν μπορείς να το ξέρεις? Ή δεν μπορείς να μου πεις? Δανάη. Ή μήπως το θεωρείς και αυτό ασήμαντο? Ή μήπως προσπαθείς να με προστατεύεις από κάτι? Πάλι.
Πόσο πίσω πάμε, Νικητά. Πόσο πίσω πρέπει να πάμε. Πρέπει να ηρεμήσεις τώρα. Καταλαβαίνω σε τι συναισθηματική φόρτιση βρίσκεσαι. Αλλά πρέπει να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Ναι. Αυτό θα κάνω. Άλλωστε θα μου χρειαστεί. Ποιος ξέρει πόσες ακόμα δυσάρεστες εκπλήξεις μου επιφυλάσσει το μέλλον. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα. Να σε αφήσω να ξεκουραστείς λιγάκι. Συγγνώμη αν σε έφερα σε δύσκολη θέση. Εγώ για σένα τα λέω. Δεν πρέπει να σε τρελαίνουν αυτές οι καταστάσεις. Και βγάλε την ιδέα από το μυαλό σου ότι η Ρεγκίνα έχει κάτι με τον άντρα σου. Και ποια είναι η ιδέα να βάλω, Νικήτα? Για ποιαν? Για τη γυναίκα του αδελφού μου, μήπως?